είμαστε αεροδρόμιο, πάμε στη Θεσσαλονίκη γιατί αύριο έχουμε full μέρα, full δουλειά. Ποιοι είμαστε εμείς, θα μου πεις. Να είμαστε. Έχει γίνει πολύ μεγάλος πλέον και θέλει να πηγαίνει μόνος του, λέει. Δεν το λέει δηλαδή, αλλά το βλέπω. Είμαι μια κουρασμένη μάνα. Πριν λίγο μπήκα σπίτι, έβαλα να φορτίσω γιατί είχα μείνει με μπαταρία. Νομίζω ότι ήταν ίσως η χειρότερη πτήση που έχω κάνει ποτέ με τον Μπάρι. Ήταν έξαλλος. Εντάξει, δεν και το έχει το μωρό το καημένο, γιατί τον πήρα την ώρα που ήθελε πρακτικά να κοιμηθεί για βράδυ, γιατί τελευταία κοιμάται γύρω στις 9 παρά. Όλο το αεροπλάνο άκουγε πέρα από την τσιρίδα του Μπάρι και το κλάμα του, τα καβουράκια. Δεν πήγε καλά αυτό γενικά. Αλήθεια, έκλαιγε ασταμάτητο καημένο. Το πιάσαν. Είναι αυτό το μετέχνιο που αν δεν κοιμηθεί το μωρό σου, με το πιάνουν τα νεύρα του και είναι έτσι. Και δεν ξέρει τι του φταίει, του φταίνουν όλα. Δηλαδή, αγκαλιά, τραγουδάκια. Τίποτα. Εντάξει, τώρα ήρθαμε σπίτι, κοιμήθηκε. Βασικά το κοίμησα μόλις, τώρα τα κατάφερα. Πολύ κουρασμένη. Μην νομίζεις βέβαια ότι επειδή είμαι κουρασμένη μάνα θα έχω και αφιερωμένα χείλη. Δεν μπορώ όλα τα κακά να τα συμβούν μαζί. Λοιπόν, petit lip balms για όλες τις δύσκολες ώρες. Πάντα με σε τσάντα μου, πάντα παντού. Και για πολύ λίγη ώρα ακόμα, χίλια συγγνώμη που σου κάνω τέτοιο ώρα το reminder, αλλά πραγματικά ήμουνα off για πολύ γύρω ώρα ακόμα. J20 για μείον 20% σε όλη την εμβιό για να πάρεις ό,τι θέλεις και θα βάλεις και αυτό στο καλάθι σου και θα με θυμηθείς μετά. Πέρα την πτήση, δεν με ήθελε καθόλου το φυτό μου, παιδιά. Ναι, μην νομίζω ότι τέτοια ώρα θα το λυπηθώ. Αυτά εδώ τα φύλλα ήταν για κόψη μου. Με πιάνει ψυχαναγκασμός μου, στεναχωριέμαι κιόλας, γιατί ρε παιδάκι μου, τι να πρέπει να τα κάνω αυτά τα φυτά. Δεν ξέρω. Φιλοσόφησα και θα σου πω τι νομίζω ότι φταίει. Λοιπόν, το σπίτι γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο εδώ πέρα, το ξέρεις. Πιστεύω ότι φταίει ότι δεν είμαι εδώ. Γιατί τα φυτά είναι ζωντανά και θέλουν ενέργεια, θέλουν να τους μιλάς, θέλουν να τα αγαπάς πιο πολύ και να τους το λες. Και επειδή δεν είμαι εδώ πέρα να το δείχνω ότι το σκέφτομαι και το αγαπάω, με γλυκείται με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρετε, αυτό γίνεται. Το φυτό αυτό είναι ο γκόμενος που ποτέ δεν είχα. Γιατί είσαι ακόμα σε story, δεν θα πω κάτι άλλο.